Αντίθετη, εμφανίστηκε σήμερα η Δημοτική Παράταξη Καρπό στην πρόθεση τη Δημοτική Αρχή Καρδίτσα να παραχωρήσει για τι γιορτέ των Χριστουγέννων το χώρο του Παυσιλίπου και τη Πλατεία Πλαστήρα σε ιδιώτη επιχειρηματία για τη δημιουργία χώρου αναψυχή εν ώψη των εορτών. Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Βαρελάς υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή διαπράττει σοβαρό λάθος καθώς θα υπάρξει αναστάτωση στο κέντρο της πόλης που χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες δημότες. Οι προτινόμενες δραστηριότητες αυτές που έχουμε τέλος πάντων σε αυτή τη λειψή εισήγηση θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή μιας κακής ποιότητας πολιτιστικών προϊόντων, κυρίως βασιζόμενε σε ξενόφυτα ήθη και έθιμα που δεν έχουν καμιά σχέση με την ντόπια παράδοση. Παράνομα και καταχρηστικά θεωρούμε ότι οι δημότες μας θα στηρωθούν ένα ζωτικό χώρο στο κέντρο της πόλης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι αυτό αυτές τις 37 μέρες κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Είναι ένας χώρος αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, το πλήσιμο του οποίου θα σταθεί εμπόδιο για όσους χρησιμοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους και για όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν τον χώρο. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Θεωρούμε ότι γίνεται για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι ιδιώτες. Διότι ούτε ο ισχυρισμός της Δημοτικής Αρχής ότι από την ενέργεια αυτή θα γεμίσουν ταμεία ευσταθεί, ούτε η υπόλοιπη αγορά θα ωφεληθεί από μια εντελώς κλειστή δραστηριότητα, το καθεστώς της οποίας κινείται στην αδιαφάνεια. Ο κύριος Βαρελάς υπογραμμίζει ακόμη ότι αν επιθυμεί η Δημοτική Αρχή μπορεί να παραχωρήσει κάποιο χώρο στις παρυφές της πόλης και στο κέντρο να διοργανωθούν εκδηλώσεις σε συνεργασία με παραδοσιακές δομές που λειτουργούν στην περιοχή. Μπορεί να χορηγήσει προς χρήση σε ιδιώτες έναν άλλο χώρο στις παρυφές της πόλης ώστε να ικανοποιήσει, αφού αυτό το επιθυμεί διακαώς, ένα αίτημα χωρίς όμως να αναστατώσει μια ολόκληρη πόλη. Σε αντίθετη περίπτωση θα μας βρει αντίθετους απέναντί της έτοιμους να ακυρώσουμε στην πράξη μια τέτοια δραστηριότητα.